Είναι γνωστό σε εσάς ότι η ΑΔΕ έχει μεγάλη έλλειψη προσωπικού. Τα κενά στις φορολογικές υπηρεσίες, στα τελωνεία και στο Γενικό Χημείο του Κράτους είναι περισσότερα από 2.000 άτομα. Σύμφωνα και με την Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων στις ΔΟΗ, που έκανε και κλαδική απεργία στις 24 Γενάρη με κεντρικό αίτημα τη δρομολόγηση των αναγκαίων προσλήψεων. Όσον αφορά το αίτημα, το κύριο αίτημα της ερώτησης, πρέπει να σημειώσουμε ότι και η Ομοσπονδία που έκανε την απεργία υιοθετεί πλήρως το αίτημα της απορρόφησης των επιτυχών των επιλαχόντων της σειράς 1Γ 2022 και για να ικανοποιηθεί για την απορρόφηση των εργαζομένων. Πώς έχει το ζήτημα? Το 2022 με την 1Γ προκήρυξη του γραπτού απαιτητικού κιόλας διαγωνισμού για την πλήρωση 822 θέσεων κατηγορίας ΠΕ, ΤΑΦΕ και ΔΕΕ στην ΑΔΕ, είχαμε αποτυχία της συντριπτικής πλειοψηφίας όσων πήρα μέρος. Από τους 5.940 υποψήφιους της κατηγορίας ΠΕ, τη βάση της συγκεκριμένης προκήρυξης πέτυχαν μόνο 146. Και από τους 2.655 ΤΑΦΕ πέτυχαν μόνο οι 36. Ποια ήταν η αιτία? Η αστοχία στην επιλογή των θεμάτων. Απέτηση και για γνώση οικονομικών, νομικών και άλλων από τους ίδιους. Είναι γνωστή η διαδικασία που ακολούθησε μετά την αστοχία της επιλογής θεμάτων στην προκήρυξη του εξειδικευμένου γραπτού διαγωνισμού της 1Γ του 2022. Στο νόμο 5027 του 23, κύριε Υπουργέ, το αρμόδιο Υπουργείο πρόβλεψε άρθρο για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα. Στη συνεδρία της Διαρκούς Επιτροπής Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης, με τους φορείς της 21 Δευτέρου του 23, που συζητήθηκε ο νόμος και το άρθρο που αφορούσε τη μεταβολή της βάσης επιτυχίας, ο πρόεδρος του ΑΣΕΠ, αναφερόμενος στη συζήτηση, άφησε να νοηθεί ότι θα απορριφθούν όλοι οι νέοι επιτυχόντες ΠΕ και ΤΑΦΕ του διαγωνισμού 1Γ του 2022 και δεν θα υπάρξουν αδιόριστοι επιτυχόντες αυτών των κατηγοριών. Τελικά με το άρθρο 21 μεταβλήθηκε νομοθετικά η βάση επιτυχίας του εξειδικευμένου γραπτού διαγωνισμού της προκήρυξης που αφορούσε την πλήρωση αυτών των 822 θέσεων, στην ΑΔΕ. Με την αναπροσαρμογή της βάσης επιτυχίας, οι επιτυχόντες στην κατηγορία ΠΕ ανήλθαν σε 1.004 και στην κατηγορία ΤΑΦΕ σε 159, δημιουργώντας μια διεξαμενή περίπου 630 επιλαχόντων σε αυτές τις κατηγορίες. Και επειδή υπάρχουν, θα μου πείτε μετά ότι δεν μπορεί να γίνει αυτή η αναπλήρωση των θέσεων. Υπάρχει ο νόμος του 21, κύριε Υπουργέ, ο 4765, ο οποίος αναφέρει ότι η πλήρωση θέσεων μόνιμου προσωπικού και προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορίστου χρόνου των υπηρεσιών και των νομικών προσώπων της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του αυτού του νόμου, με έναν από τους τρόπους που ορίζονται στο άρθρο 7, είναι δυνατόν να πραγματοποιείται μετά από αίτημα του φορέα χωρίς νέα προκήρυξη από πίνακα επιλαχόντων προηγούμενου διαγωνισμού του ΑΣΕΠ, υπό την προϋπόθεση ότι οι νέες προσκάλυψη θέσεις αφορούν σε όμοιους κλάδους, ειδικότητες και πρόσθετα προσόντα και ότι έχει υποβληθεί αίτημα για έγκριση προς την Επιτροπή της υπαρθμού 33 του 2006 πράξης Υπουργικού Συμβουλίου πριν παρέλθουν 24 μήνες από τη δημοσίευση των αντίστοιχων πινάκων διοριστέων προσληπτέων στην εφημερίδα της κυβέρνησης με την επιφύλαξη, όπως λέει, του άρθρου 11 του νόμου 38-33 του 2010. Πρέπει να σας πω ότι υπάρχει αίτημα της ΑΔΕ για αναπλήρωση των θέσεων εργασίας που υπάρχουν κενές, θα το καταθέσουμε και στα πρακτικά, που ζητάει βέβαια να προχωρήσει από τους επιλαχόντες αυτής της προκήρυξης που αναφέρομαι στην ερώτηση. Περιμένουν όλοι αυτοί οι επιστήμονες, κύριε Υπουργέ, σήμερα από εσάς, είναι σε γνώση τους η ερώτηση και περιμένουν τη θετική σας απάντηση σε αυτό το αίτημά τους. Αυτή
Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο μας έχει απασχολήσει από την πρώτη στιγμή της ανάληψης των καθηκόντων, γιατί είναι ένα θέμα το οποίο προφανώς κάθε άλλος υπουργός στη θέση μου θα ήθελε να ασχοληθεί, ώστε να μπορέσουμε να δώσουμε κατά το δυνατόν και εφόσον αυτό είναι εφικτό σύμφωνα με τις διατάξεις, κάποια λύση. Δεν διαφωνούμε πολύ στα δεδομένα τα ιστορικά. Έχουμε μία-δύο διαφωνίες. Κυρίως έγκυται στο θέμα που έχει σχέση με το κατά πόσον υπήρξε παρανόηση ή τι είπε ο διοικητής του ΑΣΕΠ, ο πρόεδρος του ΑΣΕΠ, στην συνεδρίαση που αναφέρεστε και κατά πόσον εάν υπάρχουν πράγματι διατάξεις οι οποίες μπορούν να αξιοποιηθούν για να πληρωθούν αυτές οι θέσεις. Θα κάνω κι εγώ πολύ συνοπτικά, θα διατρέξω το τι έχει συμβεί. Πράγματι, υπήρξε μια προκήρυξη, ένα γάμα του 22, σύμφωνα με το άρθρο 43, δηλαδή με μεταβατικές διατάξεις ειδικές, καθότι η νομοθεσία πια προβλέπει αυτόν τον πανελλήνιο διαγωνισμό του ΑΣΕΠ, ο οποίος είναι η συνήθις διαδικασία, πρέπει να είναι η συνήθις διαδικασία για όλες τις υπηρεσίες του Δημοσίου, μέσα σε αυτές και την ΑΕΔΕ, ώστε να μπορεί να πληρώνει τις θέσεις της σύμφωνα με τις υπηρεσιακές ανάγκες που κάθε χρονιά εγκρίνονται από το συνολικό σχεδιασμό του Δημοσίου σε σχέση με τις προσλήψεις. Έγινε αυτός ο διαγωνισμός για 822 θέσεις, 546 πι ε, 203 τα ε και 73 δ ε. Υπήρξε η βάση επιτυχίας στις 55 μονάδες σε κάθε μάθημα και 60 συνολικά ως μέσο όρο των μαθημάτων. Οι υποψήφοι οι οποίοι ήταν επιτυχόντες, θεωρήθηκαν επιτυχόντες, ήταν 515. Δεν θα σας κουράσω με τα συγκεκριμένα κατηγοριοποίησης επί ε, τα ε και δέλτα ε. Από τους 515 όμως που ήταν επιτυχόντες, δεν είναι το μόνο κριτήριο. Το δεύτερο κριτήριο είναι να έχουν δηλώσει και μια θέση η οποία την πληρώνουν ανάλογα με τη βαθμολογία που έχει φέρει κανένας. Εάν κάποιος λοιπόν έχει δηλώσει θέσεις οι οποίες είναι πληρωμένες και δεν ταιριάζουν οι επιλογές του με τις κενές θέσεις, δεν μπορεί να μπει. Συνεπώς, μόνο 257 υποψήφοι από αυτούς που θεωρήθηκαν επιτυχόντες μπόρεσαν να πληρώσουν θέσεις συγκεκριμένες και συνεπώς από τις 822 παρέμειναν 565 θέσεις κενές. Τώρα, με σκοπό να δοθεί λύση και αναφέρεστε στη συζήτηση που έγινε και εκείνη την περίοδο, θεσμήθηκε ειδική ρύθμιση με το άρθρο 21 του 50-27 του 23. Συνεπώς, με αυτή την ειδική ρύθμιση πάνω στη μεταβατική διαδικασία, θυμίζω, που ακολουθήθηκε, τα κριτήρια άλλαξαν, ο μέσος όρος πήγε στο 50, στις 50 μονάδες για το σύνολο των μαθημάτων και έτσι μπόρεσαν να υπάρξουν 1.172 επιτυχόντες, εκ τους οποίους διοριστέντες ήταν οι 508. Μέσα από αυτή τη διαδικασία, λοιπόν, μπόρεσαν να πληρωθούν από τις 822 θέσεις σχεδόν όλες και έμειναν 57 κενές θέσεις. Ακολούθως, μετά από αυτή τη διαδικασία, σε 7 περιπτώσεις στις οποίες οι διοριστέντες δεν αποδέχτηκαν τις θέσεις τους και υπήρχαν επιλαχόντες για αυτές τις 7 θέσεις, πράγματι αναπληρώθηκαν και αυτές οι 7 θέσεις πληρώθηκαν μέσω από την επιλογή των επιλαχόντων, ώστε να μην υπάρχει κανένα ζήτημα. Συνεπώς, και για να μην μακριλογήσω, θα μιλήσουμε και στην δευτερολογία μου. Βλέπετε ότι ακολουθήθηκε μια ειδική διαδικασία πάνω σε μια μεταβατική διάταξη, στην οποία όλοι οι νομικοί έλεγχοι που έγιναν σε συνεργασία με το Υπουργείο Εσωτερικών, που είναι το αρμόδιο Υπουργείο, εμείς πιέσαμε όσο μπορούμε για την αξιοποίηση κατά το δυνατόν των ανθρώπων αυτών που θεωρούνται επιτυχόντες, φαίνεται πως μόνο για την πλήρωση αυτών των συγκεκριμένων θέσεων μπορούσε να γίνει η διαδικασία και αυτή η διαδικασία ουσιαστικά ολοκληρώθηκε, εξαντλήθηκε, είτε με την πλήρωση με τους επιτυχόντες μετά από την ειδική διάταξη, είτε με την αναπλήρωση αυτών των 7 θέσεων στις οποίες οι διοριστέοι δεν αποδέχτηκαν το διορισμό τους. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Υπουργέ, επειδή έτυχε να είμαι στην Επιτροπή αυτού του νομοσχεδίου που έγινε η συζήτηση και η δέσμευση
του Προέδρου του ΑΣΕΠ ότι θα αποτελούν μια δεξαμενή για πρόσληψη στην ΑΔΕ αυτοί που πήραν μέρος σε έναν απαιτητικό διαγωνισμό, όπως είπαμε, ήταν δέσμευση που, αν θέλετε, την άκουσαν όλοι οι ενδιαφερόμενοι και γι' αυτό και λένε οι ίδιοι ότι απέτρεψε πολλούς από αυτούς να συμμετέχουν σε άλλους διαγωνισμούς, όπως εκείνο της προκήρυξης 2 γάμα του 22. Γιατί θεωρούσαν τον εαυτό τους ότι είναι μέρος μιας δεξαμενής που θα απορροφηθούν από την ΑΔΕ. Εξάλλου, κύριε Υπουργέ, κατέθεσε στα πρακτικά το αίτημα που υποβάλλει η ΑΔΕ προς το Υπουργείο Εσωτερικών, που λέει ότι οι αυξανόμενες ελλείψεις προσωπικού λόγω αθρώων συνταξιοδοτήσεων και αποχωρήσεων, η ριζική αναδιοργάνωση των υπηρεσιών με τη δημιουργία νέων δομών και υπηρεσιών επιτάσσουν την άμεση στελέχωση και συνεχή ενίσχυση με εξειδικευμένο προσωπικό όλων των κλάδων και κατηγοριών. Και λέει, η αξιοποίηση του πίνακα των επιλαχόντων της τελευταίας εξειδικευμένης προκήρυξης της ΑΔΕ και μάλιστα από έναν απαιτητικό γραπτό διαγωνισμό επιβάλλεται ως η βέλτιστη λύση έναντι της αναμονής για τον επόμενο πανελλήνιο διαγωνισμό του ΑΣΕΠ και του συνεπαγόμενου μεγάλου χρονικού διαστήματος που θα μεσολαβήσει μεταξύ δημοσίευσης και έκδοσης των οριστικών πινάκων, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι στο τελευταίο προγραμματισμό προσλήψεων για το 2024 εγκρίθηκε μόνο μέρος των ζητούμενων θέσεων, 500 από τις συνολικά 963 θέσεις. Και λέει, κύριε Υπουργέ, το παρόν αίτημα υποβάλλεται εντός της νόμιμης προθεσμίας που ορίζει το 4765 του 21 και που τις προϋποθέσεις της ταύτισης σε κλάδους, ειδικότητες και πρόσθετα προσόντα μεταξύ των εγκεκριμένων θέσεων και των θέσεων της 1 γάμα του 2022. Άρα λοιπόν αυτή η υπηρεσία, η ανεξάρτητη αρχή, η οποία, αν θέλετε, εκλυπαρεί να υπάρξουν οι θέσεις εργασίας σε αναπλήρωση, άμεση αναπλήρωση, για να μπορεί να λειτουργήσουν οι υπηρεσίες που σύμφωνα με την Ομοσπονδία, κύριε Υπουργέ, λέει ότι όλο και λιγότεροι εργαζόμενοι στις υπηρεσίες ΑΔΕ και του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών δίνουν καθημερινό αγώνα κάτω από αντίξωες συνθήκες προκειμένου να κρατηθούν σε λειτουργία οι υπηρεσίες. Δεν μπορεί λοιπόν το αρμόδιο Υπουργείο, όταν υπάρχει μια τέτοια κατάσταση, να μην αξιοποιεί, αν θέλετε, αυτές τις ρυθμίσεις του νόμου που επιτρέπουν να καλυφθούν οι θέσεις από αυτούς τους εργαζόμενους, τους νέους και τις νέες, τους επιστήμονες που έχουν πετύχει σε αυτόν τον διαγωνισμό, που είναι, αν θέλετε, η δεξαμενή αυτή και να μπορούν να καλύψουν τις θέσεις στην ΑΔΕ. Κύριε Κατσότη, δεν υπάρχει κανένας πολιτικός ο οποίος δεν θα ήθελε να δώσει λύση σε αυτά τα ζητήματα. Το είπα και στην πρωτολογία μου, το επαναλαμβάνω και τώρα. Η ΑΔΕ είναι το βασικό μας εργαλείο για την αντιμετώπιση ενός από τα μεγαλύτερα προβλήματα που και πολιτικά και ουσιαστικά έχει η χώρα και είναι το ζήτημα της αντιμετώπισης της φοροδιαφυγής και του λαθρεμπορίου. Κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν και ό,τι περνάει στα χέρια μας, σεβόμενοι φυσικά την ανεξαρτησία της ΑΔΕ, ώστε να έχει στα χέρια της όλα τα εργαλεία, είτε είναι υλικά είτε είναι σε ανθρώπινο δυναμικό, για να μπορέσει να φέρει σε πέρας τη δουλειά της. Και βέβαια αναφέρεστε στους 500 που είναι ο προγραμματισμός των προσλήψεων του 2024, η διαδικασία είναι ανοιχτή για τις 979 προσλήψεις του 2023. Και συνεπώς οι 500 αυτές προσλήψεις έρχονται μετά τις 979 και μετά τις 750 που έγιναν μέσω του διαγωνισμού ένα γάμα. Συνεπώς, είναι συνεχής η προσπάθεια. Προφανώς υπάρχουν κύματα, εν πάση περιπτώσει, συνταξιοδοτήσεων
και θέλουμε να τα αντιμετωπίσουμε και αυτά. Να ξεκαθαρίσουμε για να μην υπάρχει καμία παρανόηση σε σχέση με το τι είπε ο κύριος Παπαϊωάννου, ο πρόεδρος του Ανωτάτου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού, και θα αναφερθώ στα πρακτικά για να είναι ξεκάθαρο και να μην μένει μετέωρο ότι κάπως παραπλανήθηκαν αυτοί οι συμπολίτες μας και δεν έδωσαν εξετάσεις στον διαγωνισμό 2Γ. Πρέπει να δίνουμε μέσω του διαγωνισμού αυτού, ο οποίος γίνεται από το ΑΣΕΠΟ, Πανελλήνιος Διαγωνισμός, κάθε 2 χρόνια. Αυτή είναι η μεθοδολογία με την οποία γίνονται και πρέπει να γίνονται οι προσλήψεις. Λέει λοιπόν ο κύριος Παπαϊωάννου από τα πρακτικά. Εάν, για παράδειγμα, υπάρχουν πολλοί επιτυχόντες στο διαγωνισμό, δηλαδή πολλοί άνθρωποι που θα περάσουν τη βάση, με κανένα τρόπο δεν έχουν εξασφαλίσει ότι αυτοί θα προσληφθούν κάπου. Είμαι κατά της άποψης ότι όποιος περάσει τη βάση σημαίνει ότι έχει δικαίωμα, απέτηση αν θέλετε, να διοριστεί κάπου. Σε 2 χρόνια θα πρέπει να ξαναγίνει ο διαγωνισμός. Άρα, επαναλαμβάνω, επειδή σας ρωτάνε υποψήφοι και συγγενείς υποψηφίων και επειδή και εμένα με ρωτάνε, ξαναλέω, αυτός που θα περάσει τη βάση δεν σημαίνει ότι διορίζεται. Άρα το ζήτημα της παραπλάνησης νομίζω ότι μπορούμε να το βγάλουμε από το τραπέζι. Είναι ξεκάθαρο από τα πρακτικά το τι είχε πει εκεί ο πρόεδρος του ΑΣΕΠ. Ξαναλέω, εξαντλήσαμε κάθε περιθώριο, διότι οι πίνακες κατάταξης, σύμφωνα με τις ειδικές και μεταβατικές διατάξεις του άρθρου 43 του 47-65, στην παράγραφο 11 του οποίου ορίζεται το εξής. Οι πίνακες κατάταξης ισχύουν μόνο για την πλήρωση των θέσεων που προκηρύχθηκαν. Δεν μπορούν συνεπώς αυτοί που θεωρούνται επιτυχόντες να χρησιμοποιηθούν ως μία δεξαμενή για τις 979 θέσεις του 23 μετέπειτα ή για τις 500 θέσεις που έχουν δοθεί ως προγραμματισμός για το 24. Αυτό είναι δυστυχώς από το πώς λειτουργούν αυτές οι διατάξεις. Η διάταξη λοιπόν μπορεί να αξιοποιηθεί και το λέει ρητά ο νόμος, μόνο απαγορεύεται ο διορισμός ή η πρόσληψη άλλου υποψηφίου από τον πίνακα κατάταξης πέραν του αριθμού των θέσεων που προκηρύχθηκαν και των θέσεων που καινούνται, όταν οι υποψήφοι που διορίστηκαν ή προσλήφθηκαν παραιτηθούν εντός 3 ετών από το διορισμό ή την πρόσληψή τους. Αυτοί λοιπόν που θεωρούνται επιτυχόντες για τις συγκεκριμένες θέσεις τις οποίες έχουν επιλέξει και λένε ότι εγώ θέλω να τοποθετηθώ σε μία από αυτές τις θέσεις, εάν κάποιος άλλος πληρώσει τη θέση του, όπως συνέβη σε 7 περιπτώσεις, και εντός 3 ετών παραιτηθεί ή αρνηθεί από την αρχή το διορισμό του, τότε προφανώς αυτοί είναι επιλαχόντες και μπορούν να χρησιμοποιηθούν, να αξιοποιηθούν στις θέσεις αυτές τις οποίες επέλεξαν. Αυτό δυστυχώς είναι το μόνο που επιτρέπει η διάταξη αυτή. Είναι, σας λέω, μεταβατική, και πάνω στη μεταβατική περάσαμε μια ειδική διάταξη ώστε να θεωρηθούν επιτυχόντες προς πλήρωση των καινών θέσεων. Και εξάλλου, η ήδη εκρεμή αίτηση ακύρωσης για αυτήν τη δεύτερη, την ειδική διάταξη, εκρεμή αίτηση ακύρωσης με την οποία προβάλλονται λόγοι αντισυνταγματικότητας ή μη της ειδικής διάταξης του άρθρου 21 του 5027. Συνεπώς, δεν θα μπορούσε και να σκεφτεί κανείς κάποια ειδικότερη ρύθμιση να έρθουμε να αλλάξουμε αυτή τη διάταξη, τη στιγμή που ακόμα και αυτή που τέθηκε, αυτή που επέτρεψε σε αυτή τη δεύτερη ομάδα των διαγωνιζομένων να θεωρηθούν επιτυχόντες, παρόλο που με την αρχική διαδικασία δεν ήταν, και ξαναλέω, υπάρχει αίτηση ακύρωσης, δεν θα μπορούσαμε να έρθουμε να βάλουμε διπλό ερώτημα αντισυνταγματικότητας με μια περαιτέρω ρύθμιση που να διευρύνουμε κριτήρια ή να κάνουμε το οτιδήποτε άλλο. Γι' αυτό δυστυχώς, παρόλο που υπάρχει κάθε διάθεση από την δικιά μας πλευρά, η μόνη λύση για αυτούς τους ανθρώπους είναι ο Πανελλήνιος Διαγωνισμός του ΑΣΕΠ. Σας ευχαριστώ πολύ.